Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ροδόπησε τι από την κυβέρνηση την ενίσχυση των ελέγχων προκειμένου να μην εισέρχονται στη χώρα παράνομα εμπορεύματα. Οι μηδενικοί έλεγχοι στον κάθετο άξονα δημιουργούν προβλήματα, υποστηρίζει το Επιμελητήριο, μιας και αποτελεί σημαντική δίωδο εισόδου για τη χώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα προκαλέσαμε σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία της κυρίας Παπανάτσιου και των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του νομού Ροδόπης, του κυρίου Καραγιουσούφ και του κυρίου Μουσταφά. Εμείς ήμασταν αντιπροσωπεία από το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ήταν μαζί μας και ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ, ο κύριος Βαφιάδης Ανέστης. Προκαλέσαμε σύσκεψη για το παρεμπόριο και κυρίως για τις επιπτώσεις που έχει ο κάθετος άξονας σε αυτό τον τομέα. Είναι ο κάθετος άξονας είναι η δεύτερη είσοδο χώρο, είναι το δεύτερο σημείο εισόδου της χώρας σε κίνηση από αυτοκίνητα και αυτή τη στιγμή η έλεγχη πραγματικά είναι μηδενική. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Παπανάτσου αλλά και την επόμενη μέρα από το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παρεμπορίου που εδρεύει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ζητήσαμε να δημιουργηθούν κινητά κλιμάκια ελέγχου, είτε μεικτά από διάφορες υπηρεσίες, αλλά είτε μόνο από την ΑΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, έτσι ώστε να μπορούν και να ελέγχουν όλους αυτούς που παράνομα φέρνουν εμπορεύματα στην περιοχή μας. Με δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές ορισμένες φορές φτάνουν έως και το 75% στη χώρα, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και το ίδιο το κράτος ζημιώνεται σε κέρδη, τη στιγμή που η φορολόγηση σε άλλα κράτη είναι πολύ χαμηλότερη. Δεν είναι δυνατόν η επιχειρηματικότητα της περιοχής εδώ, οι επιχειρήσεις μας, εκτός από την πολύ υψηλή φορολογία και τους ασφαλιστικές φορές που μπορεί να αγγίξουν και το 75%, να έχουμε να αντιμετωπίσουμε επιχειρήσεις στις γείτονες χώρες με 10 και 15% εφορίες και παρόλα αυτά να είμαστε και απροστάτευτοι και από το παρεμπόριο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λήξει. Ζητήσαμε από την Υφυπουργό να δείξει την πρέπουσα σημασία σε αυτό το ζήτημα, καθώς έτσι χάνονται λεφτά όχι μόνο από τις επιχειρήσεις αλλά και από το κράτος και ζητήσαμε να μας προστατεύσει. Αίτημα των επαγγελματιών είναι επίσης η ανάγκη για μόνιμες υποδομές όπου θα καταλήγουν τα εμπορεύματα, γεγονός που θα αποφέρει και την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων νομιμότητας. Δεσμεύτηκε ότι θα δει προσωπικά το θέμα και ότι πραγματικά κινητά κλιμάκια θα αρχίσουν να κινούνται. Θέσαμε και το ζήτημα της μόνιμης, των μόνιμων πλέον υποδομών για ελέγχου σε αυτούς που μπαίνουν και τα εμπορεύματα. Μας είπε ότι ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ζητήσει χώρο από το Υπουργείο Εσωτερικών για να δημιουργηθεί μια μόνιμη εγκατάσταση για αυτούς που θα κάνουν ελέγχους στους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ζητήσαμε και αυτό να επισπευστεί, αλλά σίγουρα μέχρι να γίνει αυτό, άμεσα και σε ανατακτά χρονικά διαστήματα, θα πρέπει κινητά κλιμάκια να ελέγχουν αυτούς που μπαίνουν και τα εμπορεύματα που φέρνουν.